Πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Νίτσα. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κύριε Νίτσα, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας πω την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλη την Κρήτη. Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Νίτσα, σταθεροποιείται κατά κάποιο τρόπο, παγιώνεται ένα σκηνικό αύξησης των κρουσμάτων. Δεν ξέρω κατά πόσο σας ανησυχεί αυτό. Μας ανησυχεί και μας ανησυχεί ιδιαίτερα η όχι εκθετική, αλλά η αυξανόμενη αύξηση των κρουσμάτων. Να σημειώσουμε ότι στην Θεσσαλονίκη στις αρχές του Οκτωβρίου είχαμε μονοψήφια νούμερα και φτάνουμε τώρα να πλησιάζουμε περίπου τα νούμερα της Αττικής. Αυτό λοιπόν είναι που μας ανησυχεί, και μας ανησυχεί επίσης το ότι έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές ασθενών COVID στις μονάδες COVID στα νοσοκομεία μας, όπως επίσης και έχουν αυξηθεί και οι διασωληνωμένοι στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κύριε Νίτσα, η κάλυψη των κρεβατιών σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε ποσοστό στη Θεσσαλονίκη, πόσο είναι? Αυτό αλλάζει ώρα με την ώρα, όπως ναι, καταλαβαίνετε, γιατί δυστυχώς κάποιοι χάνουν τη μάχη και κάποιοι άλλοι μπαίνουν στις μονάδες. Αλλά μπορώ να πω ότι είναι γύρω στο 70% αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη, κύριε Νίτσα, πώς ξέφυγε η κατάσταση? Κοιτάξτε, όπως λέω έτσι αστειευόμενος, μας ματιάξανε, αλλά δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι εμείς οι ίδιοι χαλαρώσαμε, δεν τηρήσαμε τα μέτρα. Γίνανε πολλές συγκεντρώσεις, είτε διαμαρτυρίας, είτε πανηγυρισμών, είτε διασκέδασης από πολύ κόσμο, και αυτό φυσικά σημαίνει ότι ανοίξαμε την πόρτα στον ιό και ο ιός μπήκε μέσα στην καθημερινότητα, στην κοινωνία. Και φυσικά, λόγω της εύκολης μετάδοσης, έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την έκρηξη του αριθμού των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Νίτσα, εύχομαι και ελπίζω η αλλαγή συνθήκων με το lockdown που από σήμερα έχουμε στην πόλη να μας δώσει μετά μια εβδομάδα με 10 μέρες μια σταθεροποίηση και συνεχεία μια μείωση των κρουσμάτων στην πόλη μας. Οι χθεσινές εικόνες, ωστόσο, με τις ουρές χιλιομέτρων στο παραλιακό μέτωπο και με πολίτες οι οποίοι έσπευσαν να κάνουν το rapid test, μαρτυρούν την κινητοποίηση των πολιτών, την ευαισθητοποίησή τους, έστω και καθυστερημένα. Ναι, συμφωνώ. Μαρτυρούν επίσης ενδεχομένως και μια δυναμία του συστήματος να διεξαγάγει rapid test όπου χρειάζεται. Αλλά να σημειώσω ότι το ποσοστό θετικών σε αυτά τα τεστ που γίνανε χθες ήταν στο 6,7%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μεγάλος αριθμός θετικών κρουσμάτων σε ανθρώπους οι οποίοι προσήλθαν αυτοβούλως να κάνουν. Και βέβαια, κύριε Νίτσα, και θέλω να με διορθώσετε, 6,7% το ποσοστό των θετικών στις τάξεις ανθρώπων που πιθανότατα να ήταν ασυμπτωματικοί. Ναι, συμφωνώ. Αυτό σας είπα και εγώ. Βέβαια, υπάρχει εδώ και μία άλλη έτσι, παράμετρος που πρέπει να επισημάνουμε. Πολλοί από αυτούς ενδεχομένως να ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα και θέλαν να δουν αν είναι θετικοί. Άρα λοιπόν, σίγουρα το ποσοστό αυτό περιέχει μέσα και ένα ποσοστό το οποίο δεν ανταποκρίνεται στον γενικό πληθυσμό της πόλης. Σε κάθε περίπτωση όμως, το 6 είτε είναι 6,7, είτε είναι 5, είτε είναι 4,5%, σε μια μεγάλη πόλη του ενός εκατομμυρίου καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το ποσοστό. Κύριε Νίτσα, βλέπετε ένα γενικό lockdown πανελλαδικά? Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να αποφασιστεί, γιατί είναι πολλές οι παράμετροι. Ας πάμε βήμα-βήμα να δούμε τώρα τα μέτρα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν, εάν θα συγκρατήσουν την κατάσταση. Πρέπει όμως να μην εξαγγέλνουμε μόνο μέτρα, πρέπει και εμείς οι ίδιοι πολίτες να εφαρμόζουμε τα μέτρα. Και εικόνες που είδα χτες το βράδυ στα Λαδάδικα από ξενυχτάδικο να κάνουν πάρτι τελευταία μέρα επειδή σήμερα κλείνανε, πραγματικά δεν περιποιούν τιμή για την πόλη. Και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά έτσι με στεναχώρησε ιδιαίτερα. Βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα, κύριε Νίτσα, αυτό το οποίο μας λέτε αυτή τη στιγμή. Ό,τι προλάβουμε, λένε εκεί οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ό,τι προλάβουμε, αλλά να δούμε ποιοι θα προλάβουμε. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ό,τι προλάβουμε, αλλά και ποιοι θα προλάβουμε. Το θέμα λοιπόν είναι, για το lockdown να σας απαντήσω, ότι είναι άδικο να έχουμε ένα γενικό lockdown σε όλη τη χώρα, διότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι καθαρές αυτή τη στιγμή.
με πολύ λίγα κρούσματα. Γιατί να έχουν μια οικονομική επίπτωση αυτές οι περιοχές? Και νομίζω ότι τα στοχευμένα περιοχικά lockdowns, το άνοιγμα και το κλείσιμο δηλαδή περιοχών που έχουν αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, νομίζω ότι είναι η λιδία λίθος αυτή τη στιγμή για να ξεπεράσουμε το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κύριε Νίτσα, και η Κρήτη εδώ καθαρή περιοχή ήταν πριν από μερικούς μήνες και η Θεσσαλονίκη πριν από λίγο διάστημα καθαρή περιοχή ήταν. Ωστόσο φαίνεται ότι αν δεν πιεστεί ο Έλληνας και δεν μπει σε μια νοοτροπία αυστηρών περιορισμών, δεν βάζει μυαλό. Υποκειμενική άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ακούστε, ναι, αλλά από την άλλη μεριά, ξέρετε, οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα δεν φορούν μάσκα, οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα κάνανε τις οποιασδήποτε συγκεντρώσεις να πανηγυρίσουν και να προλάβουν ό,τι προλάβουν, εκείνοι οι ίδιοι αύριο θα είναι εκείνοι που θα διαμαρτύρουν ότι μένουν άνεργοι. Και εδώ είναι το οξύμορο πραγματικά σε αυτή τη χώρα. Επίσης, είναι σωστό αυτό που είπατε εν μέρει, ότι δεν μπορεί να έχουμε 10 εκατομμύρια αστυνομικούς και να συντροφεύουν τον κάθε ένα μας για το αν τηρεί τα μέτρα. Αλλά και πάλι σας επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό, όχι μέσα από απαγορευτικά μέτρα, αλλά μέσα από την δική μας έτσι, επιτακτική συμβουλή προς τους πολίτες, ότι ο κορονοϊός είναι εδώ, υπάρχει. Μάλιστα. Δεν μας ψεκάζουν με κορονοϊό. Και αν ανοίξουμε την πόρτα, θα μπει. Εμείς στη Θεσσαλονίκη λοιπόν την ανοίξαμε την πόρτα και μπήκε. Ας αποτελέσει αυτό ένα δίδαγμα για τους υπολείπους στην υπόλοιπη χώρα, ότι θα έρθουν στο δικό μας σημείο εάν κάνουν το ίδιο. Μάλιστα. Κύριε Νίτσα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.